Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα επιμείνουμε στο θέμα των ελληνοτουρκικών και στο τι έρχεται σε αυτό το πεδίο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του Μιλιτέρ τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή. Κύριε Αϊφαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καραφωνόπουλε. Έχουμε την αίσθηση, δεν μου αρέσουν οι μελοδραματισμοί, αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά από το 1974 και μετά που στα ελληνοτουρκικά βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός, κανένας υπουργός δεν μπορεί να πάει το ότι είναι κεδάκι παρακάτω για τον επόμενο, ότι μας έχουν κάπως βάλει στη γωνία και είμαστε σε μια στιγμή αποφάσεων προφανώς οδυνηρών για εμάς. Είναι γεγονός ότι οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί συμμαχοί μας, κυρίως αυτοί, με την ενίσχυση όλων των άλλων, με την συνεπικουρία όλων των λοιπόν συμμάχων, έχουν αποφασίσει ότι θα μπει ένα τέλος στο ελληνοτουρκικό πρόβλημα, όπως αυτή, στην ελληνοτουρκική παρενόχληση. Διότι θεωρούν ότι η εξομάλυνση της λειτουργίας της νοτιοανατολικής πτέρυγας στο ΝΑΤΟ λόγω των εξελίξεων στη Ρωσία και στην Ουκρανία είναι κεφαλαιόδους σημασίας για αυτούς. Ενώ δεν υπολογίζουν, για αυτούς είναι εντελώς αδιάφορο εάν το Α ή το Β νησί, κατοικημένο ή μη, αν οι Ινούσες, εάν η Φούρνη Ικαρίας, εάν το Αγαθονήσι, θα είναι ελληνικά ή τουρκικά. Ή θα έχουν αποστρατευτικοποιημένο καθεστώς ή θα έχουν παραχωρηθεί στην ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Κύριε Καρβουνόπουλε, αυτή είναι η λογική τους. Θέλουν να επιλύσουν το πρόβλημα. Θεωρούν λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση, πρωτίστως η ελληνική κυβέρνηση, είναι διατεθειμένη να ενδώσει στις όποιες απαιτήσεις της τουρκικής. Είναι γνωστές οι απαιτήσεις αυτές, άριστα γνωστές στους Αμερικανούς. Τις λένε και δημόσια. Θεωρούν λοιπόν ότι είναι η ιδανική ευκαιρία. Ο κύριος Δένδιας μάλιστα είπε ότι πρέπει να το λύσουμε το θέμα μέσα στον Ιούλιο για να μην χαλάσει το καλό κλίμα. Συνεπώς το πολιτικό σύστημα με την συνενοχή όλων έχει αποφασίσει ότι θα πάει σε κάποιες διαπραγματεύσεις όπου αρήτως ομολογημένο είναι ότι θα δώσουμε έδαφος, χωρικά ύδατα, θα δώσουμε ένα αέριο χώρο και θα επισημοποιήσουμε και με τη δική μας υπογραφή την άσκηση λειψής κυριαρχίας πάνω στα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή θα τα σε βάθος χρόνου, πενταετίας, τριετίας, θα προχωρούμε σε μια σταδιακή απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων. Αποστατικοποίηση δηλαδή. Αποστατικοποίηση. Αυτό είναι το σχέδιο των επικυρίαρχων στην περιοχή και η δυσμενής συνέπεια για τον ελληνικό λαό είναι ότι χάνει έδαφος, δηλαδή το Καστελόριζο, η Φούρνη Ικαρίας και τα λοιπά θα είναι στην διάθεση, θα εξαρτάται η άμυνά τους, η μη αποβίβαση τουρκικών στρατευμάτων από την αμερικανική παρέμβαση, αφού εμείς δεν θα έχουμε στρατό εκεί και αφού θα έχουμε υπογράψει και ένα σύμφωνο φιλίας όπου με την υπογραφή μας θα έχουμε πει μη επιθέσεως ότι δεν προτιθέμεθα να επιτεθούμε στην Τουρκία τη στιγμή που η ίδια η Τουρκία θα το υπογράψει χωρίς να παραιτείται των δικαιωμάτων της, χωρίς να υπάρχουν σε αυτό το προήμιο αυτού, ή στις διατάξεις αυτού του συμφώνου ότι αναγνωρίζει τα υφιστάμενα σύνορα, αναγνωρίζει ότι όλα τα νησιά, να μην επαναλαμβάνει το όρος που υπάρχει στη συνθήκη του Λουζάνης, ότι όλα τα νησιά που κείνται μακρύτερα των τριών ναυτικών μιλίων από τις μικρασιατικές ακτές δεν ανήκουν στην Τουρκία και ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχει στο σύμφωνο που ετοιμάζεται, δεν θα το επιτρέψουν οι Τούρκοι και πηγαίνουμε προς αυτό. Η συνέπεια θα είναι ότι όλος ο πλούτος της αποκλειστής οικονομικής ζώνης, ο οποίος είναι παρακαταθήκη για μια διαφορετικού τύπου ανάπτυξη της χώρας μας, που δεν θα στηρίζεται σε ελεημοσύνες επενδύσεων και σε δάνεια,
που θα έχει μια μικρή έστω βάση αυτοδύναμης ενδογενούς ανάπτυξης, ώστε να ρυθμίσει και επίγοντα προβλήματα, να καλύψει χρόνια ελλείμματα. Το συνταξιδοτικό σε όλα τα μέρη του κόσμου είναι ελλειμματικό. Το σύστημα παιδείας δεν παράγει κέρδη. Θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν λοιπόν άμεσες καθημερινές ανάγκες του ελληνικού λαού, εάν το 2012, όταν ο κύριος Μανιάτης, που εξαφανίστηκε μετά από το πολιτικό στερέωμα, επικηρύχθηκε και εξαφανίστηκε, εάν τα θαλωσσοτεμάχια προς εκμετάλλευση που είχε προσδιορίσει με τον γνωστό νόμο, είχαν τότε δοθεί σε μεγάλες εταιρείες προς εκμετάλλευση. Θα εισπράταμε ήδη από την πρώτη στιγμή royalties, τώρα δεν θα είχαμε περάσει τόσο άσχημα στο μνημόνιο, θα είχαμε μία εναλλακτική δυνατότητα, και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν το θέλουν οι Ευρωπαίοι δανειστές μας, ούτε και οι Αμερικανοί. Συνεπώς, τι κάνουμε, εκχωρούμε έναντι κάποιου συμβολικού μερίσματος, το οποίο θα το παίρνουν οι ηθαγενείς επικυρίαρχοι, η πολιτική τάξη δηλαδή, θα μοιράζεται και αυτό στα κόμματα ίσως. Παρετούμεθα των δικαιωμάτων του πλούτου της χώρας, δηλαδή, τι να πούμε τώρα, και χρυσό να βρίσκαμε, ξέρω εγώ, στη Θήβα, δεν θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Δεν θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Δείτε, ας πούμε, στα Ιωάννινα υπάρχει κοίτασμα πετρελαίου και η μισή πολιτική, το σύνολο των βουλευτών εκεί, δεν θέλει την εκμετάλλευση. Αυτή του ΣΥΡΙΖΑ το λένε ανοιχτά, μια υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι δεν λένε τίποτα. Δεν θέλουν. Γιατί βέβαια θα αναδιατάξει η αξιοποίηση αυτού του κοιτάσματος τις τοπικές ισορροπίες. Εμείς είμαστε του τουρισμού. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Παχάμες. Μόνο του τουρισμού έχουμε καταδύσει. Είδαμε και τις σκηνές στη Θεσσαλονίκη με την υποδοχή και για τα κρουαζιερόπλια. Μιλήσατε για συνενοχή. Αυτό που μας τρομάζει ως πολίτες είναι ότι πάντα στα ελληνοτουρκικά υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία διαχειριζόταν το θέμα των ελληνοτουρκικών, υπήρχε μια αντιπολίτευση η οποία ήλεγχε, φώναζε. Πολλές φορές εμείς παραπονιόμασταν οι πολίτες και λέγαμε, μα γιατί δεν υπάρχει μια ομοψυχία και τσακώνεστε ακόμα για αυτά τα θέματα. Έχουμε φτάσει, κύριε Πρόεδρε, στο σημείο να νοσταλγούμε εκείνες τις εποχές. Γιατί βλέπουμε μια ασύλληπτη σιωπή στο θέμα των ελληνοτουρκικών, ενώ διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε, υποθέτουμε τι μας έρχεται, βλέπουμε ότι το πολιτικό σύστημα είναι όλο σε μία γραμμή. Εμείς το έχουμε ονομάσει όχι ομοψυχία, αλλά συνενοχή. Ο όρος είναι ακριβής. Πράγματι, ουδής διαμαρτύρεται. Σας λέω ένα παράδειγμα για να αναλογιστούν οι τηλεθεατές σας. Γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε από πουθενά ότι ο επικεφαλής της CIA επισκέφθηκε την Αθήνα, επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη, επισκέφθηκε το Φράχτη. Στην Αλεξανδρούπολη μάλιστα είχε σύσκεψη με τον Αμερικανό πρέσβη και πλειάδα Βαλκανίων πρεσβευτών και της Ρουμάνας επιτετραμένης. Εκεί δεν παρήσατε κανένας από την ελληνική πλευρά, ούτε ο Έλληνας ομολογός του, ούτε τίποτε. Μάλιστα τα δημοσιεύματα λέγανε ότι η τοπική ΕΕΠ αγνοούσε ότι ο Αμερικανός πρέσβης επιθεώρησε, επισκέφθηκε, άγγιξε το Φράχτη. Δηλαδή, αν πάω εγώ θα με πιάσουν, δεν θα με αφήσουν να πάω στο Φράχτη. Ο Αμερικανός πρέσβης που είναι επικεφαλής ΕΕΠ, ο κ. Μπέρνς, πήγε, το είδε με τους φουσκωτούς του κτλ. Ούτε το ΚΚΕ που έχει ένα πρόβλημα έτσι, από τον εμφύλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν διαμαρτυρήθηκε. Ούτε αυτή. Άρα, θέλω να πω ότι όταν λέω το Πουερτορίκο, το λέω για δύο λόγους. Πρώτον, ότι το Πουερτορίκο έχει εκχωρήσει, το Πρωτεκτοράτο έχει εκχωρήσει την κυριαρχία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεύτερον, γιατί όποιος έχει ζήσει, επισκεφθεί και ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρει τι είδους άνθρωποι είναι οι Πορτορικάνοι και οι Πορτορικάνες. Τι δουλειές κάνουν. Όχι ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι καλοί άνθρωποι ανάμεσά τους, αλλά η μεγάλη μάζα του πληθυσμού είναι μια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάνοντας τα. Ισχύει αυτό που έλεγε ο Ροίδης, ότι
Ήξερε λέει πολλούς τρόπους για να ζήσει, ο ετοιμότερος των οποίων ήταν η κλοπή. Λοιπόν, για τους Πορτορικάνους. Είναι στο περιθώριο, μπάσκετ. Είναι στο περιθώριο, στο έγκλημα κτλ. Αν η Ελλάδα πρέπει να γίνει όπως είναι ήδη η Μύκονος και εκεί είναι η κατεύθυνση, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ πιστεύω όμως και τα λέω αυτά έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι πολιτικές δυνάμεις σιωπούν ή καθεμιά για τους δικούς της λόγους, αλλά υπάρχει ένα βαθύ πατριωτικό αίσθημα του ελληνικού λαού, στους ψηφοφόρους αυτών των ίδιων των κομμάτων, το οποίο θα βγει στην επιφάνεια την κρίσιμη στιγμή και θα δώσει τη μάχη. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γιατί εδώ πέρα είναι θέμα αυθυπαρξίας του κράτους και προσωπικής αξιοπρέπειας όλων όσων δεν θα ήθελαν να είναι οι Πορτορικάνοι της Μεσογείου. Ανδρών και γυναικών. Συνεπώς, εάν θέλουμε κάτι το διαφορετικό, πιστεύω ότι μολονότητα, συστημικά ΜΜΕ, ή παρακρατική θεσμή τύπου ΕΛΙΑΜΕΠ, τα ξένα Ινστιτούτα τύπου Ρόζα Λούξεμπουργκ και τα λοιπά, κανοναρχούν απόψεις οι οποίες είναι άμεσα επιζήμιες για τα εθνικά συμφέροντα, ότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος πληρώνει πανάκριβα την άμυνα του, θα ηγερθεί και θα βρει τρόπο να σταματήσει, όπως συνέβη και με το σχέδιο ΑΝΑΝ, να σταματήσει αυτούς τους σχεδιασμούς. Το σχέδιο ΑΝΑΝ, κύριε Πρέσβη, είναι το αισιόδοξο σενάριο, γιατί είχε αποτέλεσμα. Αν θα έρθουμε στο θέμα των Πρεσπών, για παράδειγμα, ο κόσμος βγήκε στον δρόμο, διαμαρτυρήθηκε, φώναξε. Υπήρχε μια πολιτική δύναμη τότε, για να τα λέμε όλα, η Νέα Δημοκρατία, που θέλοντας να εκμεταλλευτεί το κύμα, βοήθησε αυτή την εξέγερση. Τώρα έχουμε έναν κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ κουρασμένος, πάρα πολύ ταλαιπωρημένος από 13 χρόνια κρίσης. Και πώς θα αντιδράσει αυτός ο κόσμος όταν τα μη σταματήσει ενημέρωση, όπως είπατε. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις του λένε το ίδιο πράγμα. Κοίτα να δεις τώρα, για να γλιτώσουμε τον πόλεμο, ας κουβεντιάσουμε και δύο πραγματάκια, ας δώσουμε και τρία από τα θέματα που θέλουν. Τον πόλεμο δηλαδή, δεν θα το γλιτώσουμε, δεν θα γλιτώσουμε τις συνέπειες του. Εσείς το ξέρετε. Δεν θα γλιτώσουμε τις συνέπειες του, γιατί για την τιμή των όπλων κάποια στιγμή, όπως το 1974, ας πούμε, άνθρωποι όπως ο Μπονάνος και ο Γεωργίτσης πυροβόλησαν κατά τον Τούρκο για να έχουν ένα άλοθη στην Κύπρο. Το πολιτικό σύστημα θα κάνει το ίδιο, γιατί οι Τούρκοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτούς τους σχεδιασμούς. Αποδέχονται ότι τους προσφέρουμε, δηλαδή κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά ο στόχος τους είναι κυριαρχία, είναι έδαφος, είναι νησιά. Δεν τους αρκεί μόνο δηλαδή η οικονομική εκμετάλλευση, ας πούμε, του Μισού Αιγαίου. Προφανώς όχι. Εάν ήταν ένα θέμα οικονομικής εκμετάλλευσης, έχουν γίνει 64 γύροι. Ναι. Όποιος έχει διαβάσει τα πρακτικά, τα οποία αν πραγματικά δεν ντρέπεται το ελληνικό πολιτικό σύστημα για αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε αυτούς τους 64 γύρους, και αν σεμνύνεται για αυτά που έχει πει και έχει συζητήσει εκεί μέσα, έστω υπό τη μορφή αντίκρουσης, ας τα δώσει στη δημοσιότητα να ξέρουμε, να μάθουν όλοι τι έχει λεχθεί εκεί μέσα. Μιλάγαμε μόνο για το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Όσοι λοιπόν τα έχουν διαβάσει γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι Τούρκοι προχωρούν πέρα από τα κυριαρχικά δικαιώματα, την εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, τον περιορισμό, θέματα όπως είναι υποστρατιωτικοποίηση κτλ. Και να σας πω το εξής. Το 2004, όταν Υπουργείας Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου και επί Πρωθυπουργίας Σιμίτη, οι δύο επιτροπές φτάσαν πάρα πολύ κοντά. Ήταν τότε ο Μακαρίτης ο Σκοπελίτης. Συντάξανε σχέδιο συνυποσχετικού και σχέδιο ανακοίνωσης με την οποία θα ενημερώνανε την κοινή γνώμη. Και το σχέδιο ανακοίνωσης το συνέταξε η ελληνική πλευρά μετά από προτροπή των Τούρκων. Συντάξτε το εσείς. Και οι Τούρκοι προσέθεσαν
εξής, εκεί που άρχιζε ότι στην καταληκτήρια παράγραφο που λέει κατά τον ανωτέρω τρόπο ρυθμίζονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και με τρόπο αμοιβαία εποφελή οι διαφορές των δύο πλευρών. Οι Τούρκοι έβαλαν η μία από τις διαφορές των δύο πλευρών. Ρώτησε ο Σκοπελίτης ποια είναι η άλλη, και του είπαν η Θράκη. Και μετά από αυτό ο Σιμίτης δεν το έκανε, γιατί ήξερε ότι άπαξ το έδινε στη δημοσιότητα, ερχόντουσαν και εκλογές. Αν έδινε αυτό, μετά από τριήμερο πανηγυρισμό θα έβγαινε ο Τούρκος και θα έλεγε: είδατε πόσο ωραία το ρυθμίσαμε. Τώρα θα ρυθμίσουμε έτσι και τη Θράκη. Άρα θέλω να πω ότι η Τουρκία. Όταν έρχεται ο πρόεδρος Ερντογάν, ήρθε εδώ ο πρόεδρος Ερντογάν και ζήτησε την αναθεώρηση της Εθνικής Λοζάνης, δεν ήταν Δον Κιχώτης ανεμόμυλος. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Έβαζε μία παρακαταθήκη πάνω στην οποία θα επανέλθει είτε αυτός είτε η απόγονή του είτε όποιος διαδεχθεί. Η Τουρκία δεν δέχθηκε ποτέ ο όρκος Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, την ΙΤΑ, που τις επέφεραν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν εκχώρησε σε άλλους, σε άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, περιοχές που η Τουρκία θεωρεί τουρκικές, εξακολουθεί να θεωρεί τουρκικές. Συνεπώς παλεύει για να επανέλθει στα πρώτα 1923 σύνορά της, με κάποιες τροποποιήσεις βέβαια, αλλά η μπλε πατρίδα αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το φαντάστηκαν ξαφνικά, είναι η επεξεργασία της των συνόρων της καρδιάς μας. Μπορεί και δεν είναι η μπλε πατρίδα είναι για τη θάλασσα, εξού και μπλε, αλλά υπάρχουν και αμφισβητήσεις στη στεριά, τις οποίες σιγά σιγά όταν δώσουμε αυτά οι Τούρκοι θα τις απαιτήσουν. Άρα γι' αυτό λέω ότι τον πόλεμο δεν θα τον αποφύγουμε, αλλά θα έχει προϋπάρξει του πολέμου ο εξευτελισμός. Ο εξευτελισμός, ο ευτελισμός μόνοι μας, και αυτό αναφέρεται ευθέως στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, έχουν, μόνοι τους έχουν αφαιρέσει από τη φαρέτρα του ελληνικού έθνους το ισχυρότερο όπλο του, τον φόβο των αντιπάλων. Όπως κανονικά κανείς δεν υπολογίζει τους Πορτορικάνους, διότι όταν έρθει η αστυνομία, οι μπράβοι, οι Πορτορικάνοι που είναι μπράβοι συνήθως στα κλαμπ, δεν κάθονται να την αντιμετωπίσουν. Εμείς έχουμε, θεωρούμεθα, από φίλους και αντιπάλους, δεδομένοι. Λοιπόν. Δεν ήμασταν πάντα έτσι. Προφανώς δεν ήμασταν. Εγώ δεν μπήκα στη διπλωματική υπηρεσία όταν ήμουνα το 1984 που ήμουνα 30 χρονών, δεν μπήκα για να κινηθώ σε μια τέτοια κατεύθυνση. Μπήκα γιατί υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, υπήρχε μια Ελλάδα η οποία είχε το σεβασμό αντιπάλων και εχθρών. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έχτισε πάνω στην άμμο, έχτισε πάνω σε ένα υπαρκτό φαινόμενο που ήταν ο πατριωτισμός των Ελλήνων, ακόμη και των πολιτικών του αντιπάλων. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, οι ψηφοφόρτες, δεν θέλουν να είναι Πορτορικάνοι, δεν θέλουν να είναι δεδομένοι, δεν θέλουν να εκχωρηθούν αυτά τα πράγματα, άσχετα αν κάποιοι βουλευτές, ας πούμε, υπό την καθοριστική επιρροή της Αμερικανικής Πρεσβείας, θα είναι οι άνθρωποι που θα επιχειρήσουν να υλοποιήσουν όλα αυτά. Και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε παρά να δείτε τι λέει ο Αμερικάνος πρέσβης, ο κύριος Τσούνης, για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα πολύ λίγα που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική. Αλλά εντάξει, ήταν μια αποστροφή του λόγου του κυρίου Τσούνη για τον κύριο Εύαν Καλπαδάκη, από τα λαμπρότερα μυαλά της Ελλάδας. Εγώ θα σας πω, θα προτείνω να διαβάσουν το βιβλίο 80 χρόνια Αμερικανικής Διπλωματίας, σε εκδόσεις Εστία, Νέα Εστία. Το έχει γράψει ένας Αμερικανός διπλωμάτης και είναι 80 χρόνια Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες που αυτοπυρετούν δίνουν μια συνέντευξη στο Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του State Department
με την υποχρέωση να μην αποκαλύψουν απόρριτα θέματα. Και αυτές οι συνεδεύσεις είναι προσβάσιμες. Μπορεί να μπει κανείς και να διαβάσει, να ακούσει τα podcast. Ένας Αμερικανός διπλωμάτης, Τζάκσον νομίζω το επιθετό του, δεν ξέραμε και ότι είναι διπλωμάτης, ήταν πρόεδρος του Ανατόλια, πρόεδρος του Κολεγίου Αθηνών και τα λοιπά, και μετά αποκαλύφθηκε ήταν και Αμερικανός διπλωμάτης, συνέλεξε αυτά τα podcast σε γραπτή μορφή, στα ελληνικά, σε καλή μετάφραση και τα εξέδωσε. Το τελευταίο είναι του κύριου Πάιατ. Εκεί ο κύριος Πάιατ μιλάει για τον υπουργό Κοντζιά, για τον υπουργό Κατρούγκαλο, για τον Εύαν Καλπαδάκη, για τον υπουργό Παπά, όπως θα μιλούσε ένας υπερήφανος διευθυντής εταιρείας για τους συνεργάτες του. Οι άνθρωποι ήσαν, έκαναν τα οράματά του, τις κατευθύνσεις του πραγματικότητα. Και μιλάει για τις πρέσπες, για το κεφάλαιο των πρεσπών και για τα ελληνοτουρκικά. Συνεπώς, θα πρέπει να δούμε, και τότε ήταν, μιλάμε για κυβέρνηση. Αντίστοιχα φαινόμενα θα υπάρχουν και με τη σημερινή κυβέρνηση. Σας είπα, ούτε το ΚΚΕ δεν διαμαρτύρεται, που παραδοσιακά. Παιδί, είναι γενικευμένο το φαινόμενο, γι' αυτό μιλήσαμε. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, κάποιο γερουσιαστή, ήταν το αφεντικό τη CIA. Και αυτό ο άνθρωπο δεν είναι αριστερό, δεν είναι σοσιαλδημοκράτη, είναι διευθυντή CIA. Πήγε μόνο του εκεί, χωρί να υπάρχει κανένα από την ελληνική πλευρά. Έκανε συσκέψει με ξένου πρέσβε και τον Αμερικανό πρέσβη. Δηλαδή, θα γίνουμε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχουμε και καλύτερο φορολογικό σύστημα και δικαιότερο. Επειδή, όπως είπατε, μπήκατε στη διπλωματία σε μια εποχή που κυρίαρχη πολιτική μορφή ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και η πολιτική που ασκούσε και στα ελληνοτουρκικά. Έχετε δώσει κάποια εξήγηση γιατί φτάσαμε σε αυτό το πολιτικό προσωπικό που αρνείται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα? Η οποία πραγματικότητα ποια είναι? Ότι οι Αμερικανοί, το αφεντικό της CIA, αντιμετωπίζει εδώ την περιοχή ως χώρο και όχι ως χώρες. Σαν το κτήμα του. Ναι. Σαν το χωράφι επιχειρήσεών του, σαν τον τομέα επιχειρήσεών του. Ακριβώς. Έρχεται ο άνθρωπος όπως ένας στρατιωτικός διοικητής, επιθεωρεί, βλέπει που έχει διατάξει τις δυνάμεις του, ποιος τι κτλ. Σε μία εποχή. Ξέρετε, επειδή αυτό το βλέπω και περνάει και στον κόσμο, ότι είμαστε μικροί, είμαστε ψωροπόστενα, τι μπορούμε να κάνουμε. Και από την άλλη βλέπεις ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί σε ό,τι αφορά με την Ουκρανία. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ανδρέα Παπανδρέου, πολλές φορές λέω έτσι αστειευόμενος με φίλους μου, ότι αν ζούσε ο Παπανδρέου θα έπαιρνε ένα τηλέφωνο και θα έλεγε ότι τους επόμενους τρεις μήνες το λιμάνι έχει ένα πρόβλημα και δεν θα λειτουργήσει, ας πούμε. Συνεχίζεται να έχετε αυτή την πολιτική. Λέω, μπορεί να ακούγεται αφελές. Προφανές. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου, εγώ δεν ήμουνα υπεύθυνος στο διπλωματικό του γραφείο. Δεν ήμουνα ούτε εγγεγραμμένο στο Πασόκ, ούτε. Ναι, υπηρετούσατε εκείνη την εποχή. Ναι, αλλά με κέρδισε η διάνοια του ανθρώπου και η προσωπική του στάση. Και ήταν ο πρωθυπουργός, εγώ ήμουν νεαρός διπλωμάτης και όφυλα. Με είχε τιμήσει με την εμπιστοσύνη του να είμαι στο πολύ μικρό διπλωματικό γραφείο που είχε και ήμουν ο τελευταίος που το παρέδωσε τότε στην αξιωματική αντιπολίτευση όταν ήρθε, στον κύριο Τζούνι. Με κέρδισε βλέποντας τον τρόπο σκέψης του και τον τρόπο με τον οποίο όρθωνε το ανάστημα της Ελλάδας, που δεν ήταν καθόλου μικρό. Η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Είμαστε μια χαρά χώρα, είμαστε όπως πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και γινόταν αποδεκτός από φίλους και αντιπάλους. Είχε μία προοπτική εθνικής ανεξαρτησίας. Λάθη, ούκο λίγα. Και μόνο αυτοί που δρούν δεν κάνουν. Όποιος δρά κάνει λάθη. Οι καλόγεροι στα μοναστήρια υποτίθεται δεν κάνουν γιατί δεν έχουν καμία δραστηριότητα. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν άνθρωπος του κόσμου. Διαφορούσε σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σε ό,τι αφορούσε την εξωτερική πολιτική ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα όραμα για τη χώρα. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες πολιτικοί, που όμως το σύστημα και οι οικονομικοί παράγοντες που ορίζουν την τύχη της χώρας δεν τους θέλουν, τους περιθωριοποιούν, έχουν ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τώρα τι δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι είναι ο Γλινός έλεγε ότι ο αξιοπρεπής τρόπος να ζήσει κανείς είναι να ζήσει και να πεθάνει για ένα ιδανικό. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα
δεν το θέλουμε και δεν το κάνουμε, είναι θέμα προσωπικής στάσης τελικά. Αν το αλλού το ιδανικό είναι Ολυμπιακός, ας είναι, ας ζήσει, ας πεθάνει για τον Ολυμπιακό. Αν το ιδανικό του είναι τα λεφτά, συμπεριφερθεί για να τα πάρει, είτε ληστεύοντας τράπεζες, είτε ιδρύοντας τράπεζες. Δεν ξέρω, όπως έλεγε και ο Μπρέχτ, τι είναι πιο κακό από ηθικής απόψης, πιο μεμπτό. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι πέρα από ιδεολογικές διαφορές, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να είναι εκεί, γιατί είναι εντεταλμένοι να δίνουν καθημερινές μάχες για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, των συμφερόντων της χώρας. Οι άνθρωποι που είναι στο στρατό, ακριβώς το αντίστοιχο ρόλο έχουν όταν απαιτηθεί η χρήση των όπλων ή η απειλή της χρήσης των όπλων, και εμείς απειλούμε. Θα έρθουμε ένα βράδυ, μας λένε. Μας έλεγαν μέχρι πρότινος και ποτέ δεν το αποκήρυξε. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι στις υπεύθυνες θέσεις έχουν ένα καθήκον προς τον εαυτό τους και προς τον όρκο τους και προς τους συμπατριώτες τους να συμπεριφερθούν υπεύθυνα. Όταν ξεκίνησε τυπικά, γιατί πραγματικά υπήρχε νομίζω και πιο πριν από το 2009-2010 οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αλλά όταν ξεκίνησαν αυτή η ιστορία των μνημονίων, πολλοί έγραψαν και είπαν, ίσως και εσείς δεν θυμάμαι, ότι θα ακολουθήσει το γεωπολιτικό μνημόνιο, αφού μας εξουδετερώσουν, μας εξουθενώσουν, όταν θα αναγκάσουν τον κάθε πολίτη να ασχολείται με την καθημερινή του επιβίωση, θα πάμε στο γεωπολιτικό μνημόνιο. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τώρα? Όταν ξέσπασε, όταν ουσιαστικά η Ελλάδα πτώχευσε επί Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου και ομολογήθηκε στο Καστελόριζο και όλα τα σχετικά, εγώ ήμουν εν ενεργεία. Όταν το 2012 με κάλεσε ο τότε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης για διπλωματικό του σύμβουλο, ακριβώς... Κύριος Τσίπρας. Τα δύο χρόνια που έμεινα εκεί και πριν παραιτηθώ και φύγω, ακριβώς αυτό μονότονα του έλεγα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει νέο μνημόνιο, θα μας κλείσει τις τράπεζες, θα δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στη χώρα και ότι όταν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, εκτός από το οικονομικό πρόβλημα που θα έχει να διαχειριστεί, θα έχει να διαχειριστεί και τις απαιτήσεις της Τουρκίας, η οποία θα μας χτυπήσει, θα επιχειρήσει να υλοποιήσει τις πάγιες επιδιώξεις της, όταν η Ελλάδα θα είναι πιο αδύνατη. Είναι τυχερός άνθρωπος ο κ. Τσίπρας. Δεν έσκασε στα χέρια του η μείζον καταστροφή. Υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν κατά πολύ παχθέστερο των προηγουμένων. Και η Τουρκία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει επί των ημερών. Δεν του έσκασε και το γεωπολιτικό, λέτε. Δεν του έσκασε το γεωπολιτικό. Ναι. Αλλά αν είναι τυχερός ο Α ή ο Β πολιτικός αρχηγός, αυτό είναι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, irrelevant. Η χώρα μένει η ίδια. Ακριβώς. Και η χώρα, στα χέρια της χώρας έσκασε το καλοκαίρι του 21 και στα χέρια της χώρας σκάει το καλοκαίρι του 23. Όπου με την απειλή των όπλων, όπως είπε ο Τσαβούσογλου, εάν δεν, θα επανέλθει η ένταση. Λοιπόν, τι τα αγοράζουμε όλα αυτά που τα αγοράζουμε? Εγώ ρωτάω τον κόσμο, γιατί πληρώνει φόρους, γιατί πληρώνει λεφτά για τα Ραφάλ, για την αναβάθμιση των F-16, για την εκπαίδευση των αξιωματικών του, όταν αυτοί οι τύποι είναι, τους περιορίζουν σε ένα ρόλο οπερέτας, καβαλερία ρουστικάνα, ας πούμε. Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούμε? Για ποιο λόγο πρέπει να πάμε σε διαπραγμάτευση με τους Τούρκους? Εμείς τι ζητάμε από τους Τούρκους? Και πρέπει να πάμε σε διαπραγμάτευση για να το αποσπάσουμε την ησυχία μας? Εμείς πρέπει να πάρουμε απτά ανταλλάγματα πριν καθίσουμε σε οποιοδήποτε τραπέζι. Και αυτά τα απτά ανταλλάγματα πρέπει να είναι συμπεριφορά της άλλης πλευράς επί ικανό διάστημα χρόνου, σε βάθος χρόνου, να αλλάξει έμπρακτα η συμπεριφορά της.
Αλλά αυτό δεν συμβεί, δεν έχει κανένα λόγο να πάμε στα τραπέζια διαπραγμάτευση. Πρέπει να, στο μεταξύ να στήσουμε τα δικαιώματα μας που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή πάμε σε μια διαπραγμάτευση, πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας. Δεν πας ακάλυπτος, δεν πας ξυπόλυτος. Πας να βάλεις κάτι στο τραπέζι. Ακριβώς. Άρα θα φέρουμε τη συζήτηση από πριν στο γήπεδο του δικαίου της θάλασσας. Θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, θα επεκτείνουμε σε 12 ναυτικά μίλια κατά τη, γύρω από την Κρήτη, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Τέναρο, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής ακτής της Ευβοίας. Θα κλείσουμε με ευθείες γραμμές βάσης το νησιωτικό σύμπλεγμα. Αν η Τουρκία πει ότι δεν της αρέσουν αυτά, θα διαφωνεί και τα λοιπά, ωραία, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι εθιμικό δίκαιο, ασχέτως αν το έχει υπογράψει, όχι τη δεσμεύει, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν υπογράψει, αλλά δεσμεύονται από αυτό, το έχουν ομολογήσει. Θα πρέπει να προσφύγει μονομερώς στο δικαστήριο της Χάγης. Εμείς έχουμε αποδεχθεί την αρμοδιότητά του να κρίνει αν αυτές οι ενέργειες, το 12 ναυτικά μίλια έξω από την Κύμη, 12 ναυτικά μίλια βόρεια του Ηρακλείου, της Δίας ας πούμε, είναι παράνομα ή όχι. Θα πρέπει να πάει μόνη της η Τουρκία και να παίξει πάνω στο γήπεδο στο οποίο εμείς έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να επικρατήσουμε. Όπως λοιπόν και στο στρατό τον επιτιθέμενο τον φέρνεις εκεί που έχεις βάλει τα αυτόματα όπλος και του φραγμό πυροβολικού, δεν τον αφήνεις να σε επιτεθεί αυτός εκεί που θέλει, έτσι και στη διπλωματία τον φέρνεις πάνω στο γήπεδο το οποίο θέλεις. Οικετεύοντας να διαπραγματευτούμε, οι Τούρκοι μας λένε βεβαίως να μιλήσουμε, αφού το θέλετε τόσο πολύ, αυτός είναι ο κατάλογος μας. Και τον οποίο εμείς θέλουμε να πάμε αυτά τα πράγματα. Αν τα έκανε κάποιος σε μια ιδιωτική εταιρεία, τον είχαν απολύσει, γιατί στο δημόσιο υπάρχει η απιστία για το καθήκον, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να τα κάνουμε. Τα χειρότερα εγκλήματα γίνονται της παραλήψεως. Ο σταθμάρχης στη Λάρισα δεν έκανε τίποτα από καψερός. Δεν έκανε κάποια πράγματα. Λοιπόν, γιατί οι αρμόδιοι υπουργοί δεν ελέγχονται για αυτά τα οποία δεν κάνουν? Πώς θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση χωρίς να έχουμε κάνει τη στοιχειώδη προπαρασκευή? Να έχουμε επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια. Από εκεί που τελειώνουν τα χωρικά μας ύδατα, από εκεί αρχίζει η αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία θέλουμε να οριοθετήσουμε. Δεν έχουμε δώσει να δώσουμε άδειες, να αδειοδοτήσουμε. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, τα τεκτάσματα νοτιώσης Κρήτης είναι τερατώδη. Θα λύνανε όχι μόνο το οικονομικό πρόβλημα, το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας, το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης. Λοιπόν, για ποιο λόγο εμείς δεν τα κάνουμε αυτά και υπό το φως αυτών, έτσι αρματωμένοι, αν θέλουν οι Τούρκοι να συζητήσουμε επί όσων δεχόμαστε εμείς να συζητήσουμε, να γίνει η συζήτηση. Αλλιώς, ξύδι, γαλλικό, καλής ποιότητας, θα ξεπεράσει ο θυμός. Ραφάλ, περιφερόμενα πυρομαχικά, αν καταλάβουν με μια αεραπόβαση το Καστελόριζο, να μπορούν να τους πλήξουν τα άλλα νησιά. Εάν πλήξουν με το πυροβολικό τους τα νησιά μας, που δεν χρειάζεται να καταλάβουν, με ένα πλήγμα θα βάλουν πάνω στο τραπέζι του ΝΑΤΟ την αποστρατευτικοποίηση, λέγοντας ότι εμείς βομβαρδίσαμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που δεν έπρεπε να υπάρχουν πάνω στα νησιά. Ωραία. Από τα άλλα νησιά, από νησιά όπως η Αμοργός, από νησιά όπως η Αστυπάλαια, από νησιά όπως η Ανάφη, θα πρέπει να σηκωθεί όγκος πυρός με το πάτημα ενός κουμπιού, όχι με τα αεροπλάνα. Γιατί και το 1974 έδινε εντολή να δεν είχαν φάντομ οι Τούρκοι. Τα φάντομ ήταν μια σκάλα πάνω από τα F-102 που είχαν οι Τούρκοι. Ήταν το απόλυτο υπερόπλο. Να ετοιμαστούν στα δύο λεπτά το ακυρώσαν. Και δεν το χρησιμοποιήσαμε. Ενώ, εάν πατήσουν ένα κουμπί οι Τούρκοι και με τα drones τους ή με τους πυράβλους βεληνικούς τους γιλντηροί, με 150 με 300 χιλιόμετρα βεληνικές, πλήξουν ελληνικά νησιά και εμείς με ένα πάτημα κουμπιού να πλήξουμε τις βάσεις από όπου, την ενδοχώρα από όπου έρχονται αυτοί οι πύραυλοι. Το έχουμε? Δεν το έχουμε, γιατί δεν έχουμε βάλει. Το όπλο το έχουμε, τον άνθρωπο να πάρει την απόφαση δεν ξέρω αν έχουμε. Όχι, θέλω να πω ότι δεν έχουμε βάλει, έχουμε εξοπλίσει τα νησιά να αμήνονται, αλλά όχι να αποτρέπουν. Ναι. Το θέμα είναι να αποτραπεί. Αν είσαι πραγματικά φιλειρηνικός και θέλεις την ειρήνη, ειλικρινώς, εγώ είμαι διπλωμάτης γιατί θέλω την ειρήνη, αλλά για να μπορέσω να την πετύχω πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, πρέπει να υπάρχει επί του πεδίου.
Αν λοιπόν υπήρχε ένα σύστημα πυροβολικού πάνω στα νησιά και όποιος επιτίθετο στη Σάμο θα έτρωγε το πολύ ξύλο με ένα πάτημα κουμπιού από τα υπόλοιπα νησιά, τότε οι Τούρκοι θα το είχαν αφήσει το θέμα. Σωστά. Διότι τους έχετε δει τους Τουρκούς να διεκδικούν τα εδάφη που τους πήρε η Μεγάλη Κατερίνη. Όχι γιατί δεν ήταν δικά τους τα εδάφη που τους πήρε η Μεγάλη Κατερίνη, αλλά διότι έχει πολύ βαρύ χέρι η ρωσική αρκούδα. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά. Αλλά εδώ μιλάμε για μια χώρα η οποία δεν έχει τολμήσει να ασχοληθεί ούτε καν με το θέμα του Τουρκετζίαν, μιας τουριστικής καμπάνιας. Μπορεί κάποιοι οι οποίοι θέλουν να παριστάνουν ή είναι αφελείς, δεν ξέρω, να λένε ότι εντάξει και η Τουρκία μπορεί να διαφημίζει τα τουρκικά παράλια κτλ. Δεν είναι έτσι. Όποιος δει πώς εξελίσσεται αυτή η καμπάνια, είναι προφανώς και δεν. Ας τα διαφήμιζε ως παράλια της Μικράς Ασίας, της Ανατολίας. Ναι. Το Τουρκετζίαν είναι μια ψηφίδα, ένα κομμάτι στο πολιορκητικό κρυό που χτίζει η Τουρκία. Μαζί με την Αλία, μαζί με μια σειρά ζητήματα, δείχνει σε όλους τους τρίτους, οι οποίοι τα παρατηρούν αυτά, ότι εδώ πέρα εν της πράγμασης είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει αυτό που λένε οι Έλληνες, ότι είναι εθνικός τους κυρίαρχος χώρος, διότι για πηγαίνετε να αλλιεύσετε 150 μέτρα τις φιλανδικές ακτές ή από τις ιρανικές ακτές, δηλαδή δύο χώρες που έχω κάνει, χρηματίσει ως πρέσβη, έχω υπηρετήσει ως πρέσβη. Για πηγαίνετε δεν να. Δεν θα ολοκληρώσει το πράγμα. Δεν θα ολοκληρώσει, θα έρθει η ακτοφυλακή, θα κατάσει το σκάφος. Ναι. Και έτσι εμείς, δηλαδή η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος. Ο αρχηγός του λιμενικού δεν έδωσε την εντολή στο λιμενικό, στο καψάρι, να κάνει τη δουλειά του. Για να μην ενοχληθεί η Τουρκία, για να μην είναι μεγάλη. Ουσιαστικά για να μην ενοχληθεί ο κ. Τσούνης. Για να μην ενοχληθεί ο συμπαθής ξενοδόχος, δικηγόρος, σλάς δικηγόρος από την Μασαχουσέτη, ο οποίος είναι πρέσβης των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή εδώ. Για να μην ενοχληθούν λοιπόν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, εμείς δεν ασκούμε κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έρχονται οι Τούρκοι και βανδαλίζουν κυριολεκτικά τον ενάλιο πλούτο της χώρας, σκοτώνουν ψάρια, κάνουν, φτιάχνουν και εμείς τίποτα. Φούλια το περιβάλλον, το πλούτο Αιγαίου, ο κύριος Δένδιας. Αλλά αυτό δεν τον πειράζει. Όταν πηγαίνουν οι άλλοι, ψαρεύουν τόνο και σκοτώνουν τα μισά δελφίνια που έχει περιοχή, εκεί όλοι οι τέτοιοι, επειδή τα κάνανε οι Τούρκοι, Λοιπόν, θέλω να πω ότι πραγματικά εμένα με ενοχλεί αυτή η χώρα. Στα νιάτα μου, όταν ήμουν 20-30 χρονών, δεν την ήθελα να την δώσω αυτήν την κατάσταση που είναι τώρα. Και αισθάνομαι και μία ευθύνη, γιατί ήμουν κρατικός λειτουργός, εντάξει. Και έχω κι εγώ ένα μερίδιο της ευθύνης, όπως και όλοι οι συναδελφοί μου έχουμε ένα μερίδιο της ευθύνης, διότι μόνο ότι προσπάθησαν και ξέρω ανθρώπους ασχέτως πολιτικών φρονημάτων από όλους τους πολιτικούς ορίζοντες, που κατέβαλαν εντυπωσιακές προσπάθειες, που θυσίασαν σταδιοδρομίες τους, που δεν κάναν την κορόιδα τη στιγμή που, για να πάρουν εκείνο το πόστο του πρέσβη στην Ουάσιγκτον, ή ξέρω και πρέσβη στην Ουάσιγκτον που τίμησαν το πόστο αυτό, έτσι. Θα το θυμάστε εκείνο τον πρέσβη, το Μάτσα. Ναι. Που έγραψε στο Γεώργιο Παπαδρέου, «Κύριε Πρόεδρε, καταγάγατε νίκη μεγάλη, αλλά στους ισχυρούς δεν αρέσει να ιτώνεται». Ήταν ο πρέσβης που του είχε πει ο τότε πρόεδρος Λίντον Τζόνσον, όταν η Ελλάδα δεν αποδεχόταν την εκχώρηση του Καστελορίζου στην Τουρκία και την εκχώρηση το σχέδιο Άτσισον, βάσει στην Καρπασία. Και του είπε ο πρέσβης ότι αυτό δεν το επιτρέπει το ελληνικό σύνταγμα και το ελληνικό κοινοβούλιο. Και το απάντησε με τη λέξη F. Your Constitution, F your Parliament. Εντάξει. Τώρα ο πρόεδρος Biden είναι και μεγάλος άνθρωπος. Δεν μιλάει έτσι, λέτε. Να μην τον βάζουμε στους κόπους. Το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό εμένα με ενοχλεί βαθύτερα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και επειδή, ας πούμε, 36 χρόνια της ζωής μου τα πέρασα στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είχα αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ή εδωδήμων αποικιακών. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί όταν βλέπω διάφορους
που ετοιμάζονται να κυριολεκτικά να ξένους αλλά και προθύμους συνεργάτες να ασελγήσουν πάνω στα εθνικά συμφέροντα. Αυτό εμένα με ενοχλεί βαθύτατα και πιστεύω ότι πρέπει να ενοχλεί κάθε άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του. Κύριε Πρέσβη, επειδή μας ενοχλεί σφόδρα, θα σας ενοχλούμε όλο και συχνότερα το διάστημα που έρχεται, γιατί μάλλον αυτά τα θέματα θα μας απασχολήσουν, τουλάχιστον εμάς θα μας απασχολήσουν μετά από τις εκλογές. Ελπίζουμε να δικαιωθείτε και να απασχολήσουν και την πλειοψηφία του κόσμου και να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να υπάρξει ένα φρένο, μια αντίδραση, κάτι που θα σταματήσει εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι ευχάριστες. Σαφώς, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά ξέρετε, δεν πρέπει να λέμε στον κόσμο μόνο άρνηση, αυτό είναι κακό, το άλλο, ναι, τα λοιπά, αλλά να προτείνουμε και λύσεις. Και η δουλειά μου εμένα ως διπλωμάτη είναι να προτείνω λύσεις. Γι' αυτό λέω ότι πρώτον δεν πρέπει να επιγόμεθα να συζητήσουμε, δεύτερον πρέπει να πάρουμε ανταλλάγματα για να καθίσουμε, να δεχτούμε να συζητήσουμε και τρίτον, στην όποια συζήτηση πρέπει να πάμε με τη δύναμη που δίνουν τα τετελεσμένα. Αυτά τα τετελεσμένα είναι η άσκηση των δικαιωμάτων όσο προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο για το οποίο τόσο πολύ κοπτόμεθα. Συνεπώς, ώστε εφαρμόσουμε πάνω στον εαυτό μας το διεθνές δίκαιο για να πάμε σε μια διαπραγμάτευση ώστε να έχουμε ορισμένες πιθανότητες επιβίωσης από αυτή τη διαπραγμάτευση και να μην οδηγηθούμε σε μια διαπραγμάτευση όπου θα δώσουμε και το σοβρακό μας. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και ο κόσμος, επειδή ακόμη δεν έχει ψηφίσει, πρέπει να αρχίσει να ελέγχει τους βουλευτές και για αυτά τα θέματα και για το θέμα του υποθαλάσσιου πλωτού. Θα δώσουμε, θα διοδοτήσουμε. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος προετοιμάζεται να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι δεν θα δώσουμε. Είχε διώξει εταιρείες όπως η Total, η Repsol, ως Υπουργός Ενέργειας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει, αυτή είναι η ουσία της συζήτησης, αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα. Και όχι αν αρέσουν τα ντολμαδάκια στον Α ή στον Β πολιτικό αρχηγό. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί πάνω σε αυτό. Έχετε δίκιο, ξέρετε, ο κόσμος σωστά λέει ότι πρέπει να ελέγξει τους πολιτικούς, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω δημοσιογράφων. Άρα πρέπει οι δημοσιογράφοι να αρχίσουν να ρωτάνε για αυτά τα θέματα. Ελπίζουμε ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν θα περιοριστούμε στα ντολμαδάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.